Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε, ο Λίμπερο παντού. 13 λεπτάκια μετά τις 2. Αργούτσικα σήμερα, αργήσαν τα παιδιά του ΠΑΟΚ 24 να κλείσουνε. Δεν πειράζει. Παρέα με Χρήστο Γιουβάνογλου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα πάμε ως και τις 3 παρεούλα, μέχρι να δώσουμε σκητάλη στο Γιώργο Αγώνα με το πέναλτι. Και έχουμε αρκετά πράγματα για σήμερα, καθώς είναι η μέρα εθνική ορτή, μπορούμε να το πούμε. Γαλανόλευκο φόντο. Αν θα εξελιχθεί σε εθνική ορτή ή σε εθνικό εφιάλτη. Εντάξει, τώρα μην ξεκινάμε έτσι. Συγγνώμη. Σήμερα, ειδικά έτσι όπως είναι τα παιχνίδια, από όνειρο μπορεί να εξελιχθούν σε εφιάλτη και τα δύο μάτς, έτσι. Και το μεσημεριανό στο μπάσκετ που θεωρητικά είμαστε το φαβορί για να περάσουμε. Και ελπίζουμε ότι θα βρεθούμε στην επόμενη φάση με νίκη της Νέας Ζηλανδίας σήμερα. Έτσι ακριβώς. Για να συνεχίσουμε το τουρνουά και να μην μείνουμε Ελλάδος. Ναι, σε 45 λεπτά και ξεκινά το παιχνίδι. Απευθείας από την Earth Sports. Για να μην λοιπόν έχουμε απρόοπτα και μείνουμε πρόωρα και άδοξα εκτός μου το μπάσκετ, κάτι που σαφώς θα είναι τεράστια αποτυχία, ειδικά με τις προσδοκίες που έχουμε ξεκινήσει. Ελπίζουμε και περιμένουμε να κερδίσουμε τη Νέα Ζηλανδία. Θα κάνουμε το χάκα. Το χορό, θα κάνουν το πολεμικό χορό. Από ό,τι έχω διαβάσει, δεν τους είδαν από την αλήθεια στα δύο προηγούμενα παιχνίδια τους. Έχασαν από την Αυστραλία και νίκησαν το Μαυροβούνιο. Ναι. Έχουν μια νίκη. Οπότε και αυτοί τελικό παίζουν. Αυτοί ψάχνουν την έκπληξη να κερδίσουν σήμερα εμάς που θα έχουμε το άγχος και την πίεση του φαβορί ώστε να βρεθούν και αυτοί στους 16. Θα είναι επιτυχία για αυτούς. Ακριβώς. Και μόνο η παρουσία τους εκεί. Επομένως. Είναι μάτς τελικός όπως και να το δεις, παρότι είναι Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία και θεωρητικά όλοι περιμένουν μια εύκολη νίκη της Ελλάδας. Όταν είναι ένα μάτς τελικός που και η νίκη δίνει την πρόκριση και στους δύο, πάντα βλέπουμε ντέρμπι. Περιμένουμε ένα δυνατό μάτς με υποθέτω με θέαμα, γιατί δεν και οι δύο ομάδες θέλουν να νίκη. Πριν, δεν έχω δει τις... Δεν έχω δει τη Νέα Ζηλανδία, τον τρόπο παιχνιδιού του καθόλου, ούτε κανένα από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Αυτά που έχω διαβάσει έτσι, και έχει πάρει τα αυτή μου γενικότερα από τους blogger του μπάσκετ που είναι πιο ειδικοί, είναι μια ομάδα πρόσμενη, πολύ γρήγορη, παίζει σε τρελό ρυθμό. Run and gun, χωρίς ιδιαίτερα συστήματα και έτσι, που έχει καλά δουλεμένα τακτικά και επιχειρούν πάρα πολλά τρίποντα. Αν τους βγουν αυτό, θα έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι ένα παρόμοιο παιχνίδι που παίζαμε έτσι κρίσιμο κομβική σημασία με τη Φιλανδία. Ήταν στο Ευρωμπάσκετ του 15-16, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και έτσι την είχαμε πατήσει με τον Κοπόνε να βάζει 31 πόντους. Ναι. Χάσαμε από τους ψαράδες Φιλανδούς, αν θυμάσαι. Α, να το χακ, αυτό λες. Ναι. Χορό που κάνουν. Θα τον κάνουν και σήμερα. Και διάβασα ένα ωραίο στέντρο που λέει χακ αυτή ζεμπέκο εμείς. Με μπουρούς και πρίντεζι. Κάπως έτσι. Ή σιρτάκι κτλ. Λοιπόν, φυσικά το βράδυ έχουμε και το πολύ κομβικό παιχνίδι της Εθνικής στο ποδόσφαιρο, στη Φιλανδία, στο Τάμπερε, εκεί όπου επίσης παίζουμε την πρόκληση. Πιθανότητες. Πιθανότητες. Όχι ότι άμα κερδίσουμε, περάσαμε. Ναι. Αλλά έχουμε μένουμε ζωντανοί, ναι. Και αν κάνουμε και την νίκη με τον Λιχτενστάιν, θα μείνουμε στο κόλπο. Έτσι, 10 παρατέρτο σε απευθύνση μετάδοση από το Open TV. Και Κοσμοτέ TV. Και Κοσμοτέ TV. Παράλληλα είναι τα παιχνίδια αυτά της Εθνικής στον Όμιλο. Πέμπτη αγωνιστική είναι. Θα δούμε και συνολικά. Ξεκινά σήμερα. Η πρώτη δόση στο μενού των αγώνων για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών του 2020. Θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται σε κάθε όμιλο, βαθμολογίες, προγράμματα. Έχουμε ψωμάκι σήμερα. Ναι. Και φυσικά περιμένουμε και από την Εθνική το βράδυ να αντιδράσει. Ντεμπούτο του Τζόνι Φαντσίπ στον πάγκο, του Ολλανδού τεχνικού. Περιμένουμε να δούμε τι έχει προλάβει να αλλάξει στο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θα δούμε και νομίζω και μεγάλες αλλαγές. Να δούμε πώς θα παρουσιαστούν και οι διεθνείς. Δεν είναι και Κωστένογλου. Ναι, που την έκανε η Μπαρτσελόνα την ξαφνικά. Ξαφνικά. Όχι, αυτά δεν είναι παιδιά, έτσι δεν είναι όλα τα πράγματα. Έτσι με την αλλαγή προπονητή. Οπότε περιμένουμε να δούμε αντίδραση απλώς από την Εθνική και μια μεγάλη νίκη σήμερα στη Φιλανδία που θα μας κρατήσει ζωντανούς. Θέλουμε να είμαστε στο Euro 2020 σαφώς. Θα γίνει και με 24 ομάδες, θα γίνει και στις διαφορετικές πόλεις. Είναι έτσι μια καινοτομία στην οργάνωση. Είμαστε εκτός Μουντιάλ. Δεν θέλουμε να είμαστε και εκτός και σε δεύτερη μεγάλη συνεχόμενη. Θα μείνουμε ακόμη πιο πίσω σαν ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Διοργάνωση. Και μακάρι να αρχίζει για μέσα από σήμερα να αρχίσει. Αλλά ξέρεις κάτι, έτσι όπως τα κάναμε. Άξι της μοίρας μας είμαστε. Πήγαμε αλλά τουλάχιστον... και φάγαμε 3 γκολ από την Αρμανία. Ναι, και καλά πάθαμε με αυτό το ποδοσφαιρικό έγκλημα που έχουμε κάνει. Ναι. Αλλά αυτό είναι άλλη ζήτηση. Τώρα τουλάχιστον ό,τι προλάβουμε να σώσουμε για να μπορέσει ξανά να συνταχθεί η εθνική ομάδα και να δούμε καλύτερες μέρες. Γιατί υλικό υπάρχει, ταλέντο υπάρχει. Πώς αξιοποιείται είναι το θέμα. No satisfaction. Όπως μπήκαμε δεν υπάρχει όμως. Κανοποίηση δεν υπάρχει. Άρχισε τα αγγλικά του πάλι. Έτος κυκλοφορίας φίλε 1965. Ναι. Rolling Stones. Ωραίος. Να λοιπόν, πούμε λίγο συνοπτικά το πανόραμα. Γνώστης. Να πούμε λίγο το πανόραμα των προκριματικών του Euro. Να ξεκινήσουμε λίγο με το μπάσκετ όπως μπήκαμε. Γιατί είναι στις 3 το παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα τι πάτσε έχουμε live.
Πριν λίγο νέωνα στο δρόμο, οι Τσέχοι κάναν την έκπληξη και πετάξαν έξω τους Τούρκους. Α, μπράβο. Οι Τούρκοι που έχασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες την παράταση με αυτοκτονία, γιατί έχασαν 4 βολές στο φινάλε. Όχι, δηλαδή... όχι παράταση. Την παράταση έχασαν. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες προχθές. Είσαι σίγουρος? Ναι, 100%. Το πήγαν στην παράταση. Okay. Το πήγαν. Η ΗΠΑ το πήγαν στην παράταση. Η Τουρκία έχει το πάνω χέρι και στην κανονική διάρκεια. Okay. Αυτοκτόνησαν εκεί και αυτοκτόνησαν και στην παράταση μετά και έχασαν. Και σήμερα έχασαν από την Τσεχία και πέρασαν οι Τσέχοι των Τούρκων. Εκεί που λέγαμε ότι οι Τούρκοι θέτουν και ψήφεται φαβορή, μια και κοίταξαν τα σταμάτια τη ΗΠΑ. Να που οι Τσέχοι. 76-91 τελικό σκόρ, οι Τσέχοι του πετάνε έξω. Στα υπόλοιπα μάτς που είχαμε. Και η Τσεχία θα τη βρούμε μπροστά μας. Αν και εφόσον με το, καλό, εφόσον περάσουμε, με το καλό περάσουμε. Πάμε μετά με Τσεχία και Ηνωμένες Πολιτείες πλέον. Στα υπόλοιπα μάτς του μπάσκετ Καναδά Σενεγάλη 82-60. Βραζιλία Μαυροβούνη δεν μας κάναν τη χάρη. Οι Μαυροβούνη ιτήθηκαν 84-73 από τους Βραζιλιάνους που είχαν ένα ξάσπασμα εκεί στα τελευταία λεπτά της τέταρτης περίοδου και πήγαν τη διαφορά στο συν 7 και χάθηκε. Θα μας βόλευε πολύ εδώ να κερδίσει το Μαυροβούνη, γιατί όπως είπαμε κουβαλάμε τα αποτελέσματά μας στην επόμενη φάση. Και αν οι Βραζιλιάνοι έκαναν μία ήττα και πηγαίναμε μαζί ουσιαστικά, βέβαια θα μας είχαν κερδίσει το μεταξύ μας. Οπότε πάλι θα ήταν πρόβλημα νομίζω. Θα ήταν λίγο καλύτερη όμως η. Ναι, αν έκαναν μια παραπάνω ήττα στην επόμενη φάση οι Βραζιλιάνοι, τουλάχιστον. Ενώ τώρα στην ισοβαθμία πάλι μας έχουν. Ακριβώς. Έκαναν μια ήττα παραπάνω. Ναι. Οπότε... απλά θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Γερμανία, Ιορδανία 96-62 επίδειξη δύναμη από τους Γερμανούς. Και όπως είπαμε, Τουρκία, Τσεχία 76-91. Σήμερα έχουμε στις 2.30 τώρα. Ξεκινά σε 10 λεπτάκια το Λιθουανία, Αυστραλία. Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία στις 3, στις 3.30 η Δομινικανή Δημοκρατία, Γαλλία και στις 3.30 επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία. Να δούμε λίγο πώς διαμορφώνονται. Το έχουμε. Το... ποιο? Πώς πάμε στη φάση των 16. Στα παιχνίδια που θα ξεκινήσουν από το Σάββατο, έτσι. Έχουμε βγει νομίζω τα πρώτα. Ναι. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Πολωνία-Ρωσία θα γίνει αύριο. Από αύριο ξεκινάει η φάση των 16. Έτσι. Σήμερα ολοκληρώνονται η φάση των 2. Και να βλέπουμε εμείς τους διεθνείς τώρα στην άφηξή του στο γήπεδο στην Ναντζίν, στην Κίνα. Από πλάνα της ΕΡΤ. Λοιπόν, αύριο το πρωί στις 11. Πολωνία-Ρωσία. Λοιπόν, Αγγόλα, Ιράν και Νιγηρία εκτελέ φανταστού είναι ακόμη για τη φάση των 32. Ναι. Τα τελευταία παιχνίδια, τελευταία αγωνιστική. Για τη φάση των 16, Σερβία, Πουέρτο Ρίκο και Αργεντινή, Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα που έκανε την έκπληξη πέταξε έξω την Κίνα χθες. Τους σκοδοσπότες. Ναι, οι Κινέζοι παίζουν αύριο τελευταία αγωνιστική των ομίλων με την Νότια Κορέα και την Ισία με τις Φιλιππίνες. Και επίσης για την επόμενη φάση, το πρώτο ουσιαστικά μεγάλο ντέρμπι που θα έχουμε είναι αύριο στις 3.30 Παρασκευή, Ισπανία-Ιταλία. Για τη φάση των 16. Βραζιλία-Τσεχία, μάτς που μας αφορά. Καθώς σε αυτόν τον όμιλο θα είμαστε εμείς, με Βραζιλία, Τσεχία, Ηνωμένες Πολιτείες και θα κουβαλήσουμε και την. Την ήττα μας από, από τη Βραζιλία. Έτσι. Θα είναι ο νέος όμιλος των τεσσάρων ομάδων, αλλά θα παίξουμε με τις δύο που δεν έχουμε παίξει. Έτσι. Δεν θα ξαναπαίξουμε με τους Βραζιλιάνους. Όχι. Θα παίξουμε με Τσέχους και Αμερικάνους. Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν με το μου το μπάσκετ που σιγά σιγά αρχίζει να προχωρά και να όσο μπαίνουμε στην τελική ευθεία θα γίνεται ακόμη και καλύτερο και πιο συναρπαστικό. Όπως είπαμε, Λιθουανία Αυστραλία στις 2.30 γιατί δεν ολοκληρώσαμε. Ελλάδα, Ζηλανδία στις 3. Δομινικανή Δημοκρατία, Γαλλία στις 3.30 και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιαπωνία επίσης στις 3.30. Αυτό είναι το σημερινό έτσι, πανόραμα για το μουτο μπάσκετ. Πολύ ωραία. Να πάμε στα προκριματικά του Euro 2020 στο ποδόσφαιρο. Σιγά σιγά ναι, να περάσουμε. Αυτό το είδες πριν ποιο? Περάσουμε στα. Δεν βλέπω ποιο μου δείχνεις. Εδώ είμαστε. Όχι. Παντρεύεται λέει γνωστή δημοσιογράφο ο διαιτητής Παπαπέτρου. Ποια? Η αναγγελία γάμου γνωστή δημοσιογράφου διαβάζουμε στο DNA. Γνωστή σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος την Μάρτζη Λαζάρου. Ποια είναι αυτή η πουλική? Πολύ πασίγνωστη λέει η Αναστασία. Δεν την ξέρεις? Ούτε κι εγώ. Γιατί εγώ. Κοίτα. Μέχρι πρόσφατα λέει εμφανιζόταν στην εκπομπή της Κατερίνα Ζαρίφη καλοκαίρι Νότ. Το βλέπες? Εκεί είχαμε και Γρηγόρια Τρίδη. Πρέπει να το βλέπουμε. Ποιότητα. Ναι. Ο Τάσος Παπαπέτρου είναι ο διαιτητής που έπαιξε την Κυριακή στην Τούμπα. Έτσι, στο Πάοκ Πανιούνιος. Το θυμόμαστε. Σφύρα καλά, Παπαπέτρου, τον Πάοκ. Αυτά τα ωραία που ακούστηκαν. Ωραία, ευχάριστα αυτά να παντρεύεται ο κόσμος. Έτσι. Να στεριώσουμε, τι λέμε. Καλούς απογόνους, ναι, όλα τα. Αναστασία, εσύ πότε με το καλό? Μικρή. Εντάξει. Εσύ πότε με το καλό? Εσύ. Εγώ μη στεναχωριέστε, ρε παιδιά, θα σας καλέσω. Τι, δε, δε στα...
Δεν στεναχωριέμαι για το αν θα με καλέσει ή όχι, ρε φίλε. Δεν θέλει διασύνεση. Κατάλαβα. Σιγά σιγά. Κατάλαβα. Λοιπόν. Θα έχω πάρει δικιά μου εκπομπή και ακόμα δεν θα έχεις. Δεν θα έχεις παντρευτεί. Εγώ το βλέπω το έργο. Λοιπόν, απόψε ξεκινάει η φάση των. Η φάση. Συνεχίζεται βασικά τα προκριματικά για το Euro 2020. Στις 7 το παιχνίδι Αρμενία-Ιταλία που είναι στο δικό μας όμιλο. Στις 10 παρατέταρτο είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια. Βοσνία-Ζεγοβίνη-Λίχτενστάιν. Γιβραλτάρ-Δανία. Ισραήλ-Ελβετία. Ισραήλ-Βόρεια-Μακεδονία-Σκόπια. Ο καθένας όπως θέλει το λέει. Νήσι-Φερόε-Σουηδία. Νορβηγία-Μάλτα. Ρουμανία-Ισπανία. Και Φιλανδία-Ελλάδα. Όπως είπαμε, σε απευθύνομαι από το Open και από το Κοσμοτέ Sport. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο όμως να πάρουμε τη σειρά. Να δούμε αναλυτικά τι έχει το μενού. Σε στους 10 ομίλους, ποιες είναι οι βαθμολογίες και ποιο είναι το πρόγραμμα. Α, λες να ακούσουμε λίγο τον Κώστα Σλούκα. Αναστασία, μπορούμε να ακούσουμε λίγο το. Μπορούμε να έχουμε ήχο από την κάτω την οθόνη, τέρμα κάτω. Ναι. Για να δούμε. Ναι, ναι, ναι. Με αγωνία περιμένουμε. Αγωνία περιμένουμε. Μιλάει ο Κώστα Σλούκα τώρα. Είναι live αυτό από την ΕΡΤ. Νωρίτερα έγινε δηλώσει, ναι, τώρα σε λίγο ξεκινά το παιχνίδι σε μισή ώρα. Θα έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε πάντως όσα... 53,27%. Όχι, αυτό είναι η μεσαία. Και πιο... το άλλο, το δεξί. Το δεξί Αναστασία. Λοιπόν, Κώστας Λούκας που αποδείχθηκε μοιραίος στο τέλος με τη χαμένη βολή. Βέβαια, εντάξει, δεν έφταιγε αυτό που χάσαμε. Άλλα πράγματα έγιναν λάθος νωρίτερα. Αλλά σήμερα περιμένουμε και από αυτό μια μεγάλη εμφάνιση. Περιμένουμε να είναι σοβαρή εθνική, να κάνει αυτό που πρέπει, το αυτονόητο. Για να πετάξει έξω τους Νέους Ζηλανδούς και να συνεχίσει στην επόμενη φάση. Λοιπόν, πάμε. Δεν πειράζει, ας αφήσουμε τον Κώστα Σλούκα. Να συνεχίσουμε λίγο με το πανόραμα των ομίλων του Euro 2020, των προγραμματικών του Euro 2020. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο όμιλο. Η βαθμολογία έχει ως εξής. Αγγλία, Τσεχία έχουν από 6 βαθμούς. Το Κόσοβο έχει 5. Μαυροβούνιο 2 και Βουλγαρία 2 έχουν μείνει ήδη πίσω. Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου μεθαύριο στις 4 Κόσοβο Τσεχία και στις 7 Αγγλία Βουλγαρία. Ευκαιρία δεν είναι για Αγγλία και Τσεχία να ξεφύγουν κι άλλο στη βαθμολογία. Εξής αν το Κόσοβο κάνει κάποια έκπληξη και κερδίσει εντός έδρας στην Τσεχία και περάσει. Εντάξει, δεν μπροστά. Καλά, ποτέ μίλες ποτέ. Εντάξει, μπάλα είναι. Έτσι. Έτσι. Δεύτερος όμιλος, Ουκρανία 10 νομίζω είναι ήδη στο Euro. Mm-hmm. Λουξεμβούργο 4, Σερβία 4, Πορτογαλία 2 και Λιθουανία 1. Εδώ γίνεται ένας χαμούλης. Και περιμένουμε την Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος που παίζει μέσα στη Σερβία το Σάββατο 10 παρτέρα το βράδυ. Αυτό είναι ντέρμπι μεγάλο. Οι Σέρβοι που έχουν 4 υποδέχονται τους Πορτογάλους που έχουν 2. Οι Πορτογάλοι κινδυνεύουν νομίζω. Αν δεν περάσουν από τη Σερβία. Με Πρίγκοβιτς εκεί θα δούμε, λες Πρίγκοβιτς. Να σου πω με αλήθεια, δεν ξέρω αν τον έχει πάρει κανένα στην αποστολή. Δεν έχω ιδέα. Δεν το έχω κοιτάξει εγώ. Θα το δω. Περιμένουμε. Στις 7 είναι το Λιθουανία-Ουκρανία. Οι Ουκρανοί με άλλο ένα διπλό καθαρίζουν. Την υπόθεση πρόκριση νομίζω, αν και είμαστε ακόμη στην πέμπτη αγωνιστική. Στον τρίτο όμιλο, Βόρειος Ιρλανδία 12, Γερμανία 9, δεύτερη Γερμανία, Ολλανδία 3 παρακαλώ. Λευκορωσία κανέναν, Εστονία κανέναν, νομίζω δεν έχουν ελπίδες. Την Παρασκευή αύριο στις 7 Εστονία-Λευκορωσία και στις 10 παρατέρα το μεγάλο ντέρμπι Γερμανία-Ολλανδία. Αν οι Γερμανοί κερδίσουν τους Ολλανδούς, οι Ολλανδοί θα μείνουν στους 3, οι Γερμανοί θα πάνε στους 12 και νομίζω ότι οι Ολλανδοί το χάνουν το τρένο για ακόμη μια μεγάλη διοργάνωση. Ναι. Μπορεί να, οι Σέρβοι μπορεί να μην έχει έχουν. Έχει δρόμο ακόμα βέβαια. Έχουν σίγουρα τον Λούκα Μιλιβόγεβιτς. Εντάξει, είναι από τα βασικά, επιστρέφει, από τα βασικά χαρτιά. Ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα της Σερβίας, καθώς δεν ήταν στις δύο προηγούμενες κλήσεις. Είχε πρόβλημα τραυματισμού νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τέταρτος όμιλος. Συνεχίζουμε. Ιρλανδία 10 βαθμούς, Δανία 5, Ελβετία 4, Γεωργία 3 και Γιβραλτάρ κανέναν. Την Πέμπτη σήμερα, 10 παρατέταρτο και τα δύο ματς του ομίλου, Ιρλανδία, Ελβετία και Γιβραλτάρ, Δανία. Οι Ιρλανδοί μπορούν να καθαρίσουν και η Δανία με ένα διπλό στο Γιβραλτάρ να ξεφύγει κι αυτή. Η Ελβετία όμως με διπλό στην Ιρλανδία θα μείνει ζωντανή και μάλιστα θα έχει και αξιώσεις. Στον πέμπτο όμιλο, Ουγγαρία 9 βαθμούς, πρωτοπόρος, η Ούγγρη. Σλοβακία 6 και η Κροατία 6. Η Ουαλία έχει 3 του Γκαρθ Μπέιλ, το Αζερμπαϊτζάν κανένα βαθμό. Αύριο Παρασκευή στις 10 παρατέταρτο παίζουν Σλοβακία, Κροατία και Ουαλία, Αζερμπαϊτζάν. Έχει το ρεπό της η πρωτοπόρος Ουγγαρία. Οπότε Σλοβάκοι και Κροάτες θα μονομαχήσουν εκεί για να τη φτάσουν με νίκη. Την ακολουθούν με 6 βαθμούς. Στον έκτο όμιλο, Ισπανία. Έχει άλλο πρώτη όμιλο. Με 10 όμιλοι. Έχει τραγουδάρα από πίσω όμως.
Hotel California. Να παίξει τραγούδι, βάλει τραγούδι, Ασία. Hotel California, ρε φίλο. Όλα εντάξει. Συνέχισε. Σου δίνω το ελεύθερο. Λοιπόν. Ισπανία 12. Σουηδία 7. Ρουμανία 7. Η Νορβηγία έχει 5. Η Μάλτα έχει 3. Και τα νησιά Φερόε δεν έχουν βαθμό. Σήμερα το βράδυ στις 10 παρατέρα το και τα τρία ματς του ομίλου. Νησιά Φερόε, Σουηδία, Νορβηγία, Μάλτα και Ρουμανία, Ισπανία. Εδώ οι Ρουμάνοι και οι Σουηδοί κυνηγούν την Ισπανία. Εδώ είναι και οι όμιλοι των 6. Νομίζω και ο τρίτος θα περάσουν και καλύτερη τρίτη από τους όμιλους των 6. Ναι. Λοιπόν, στον 7ο όμιλο, Πολωνία 12, πρωτοπόρος, Ισραήλ 7, Αυστρία 6, Σλοβενία 5, Σκωτία 4, όχι Σκωτία, τα Σκόπια είναι 4 και Λετωνία κανέναν. Σήμερα παίζουν Ισραήλ-Σκόπια. Το Ισραήλ θέλει νίκη εντός έδρας στα Σκόπια. Ψάχνουν, διεκδικούν κάτι ακόμη με ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα στο Ισραήλ σήμερα. Αύριο Παρασκευή Αυστρία-Λετωνία και Σλοβενία-Πολωνία στις 10 παρατέταρτο και τα δύο αυτά παιχνίδια. Στον 8ο όμιλο, εδώ δε τι χαμός γίνεται. Γαλλία, Τουρκία και Ισλανδία έχουν από 9 βαθμούς. Ναι. Ισοβαθμούν και οι 3. Η Αλβανία έχει 6, του ακολουθεί από κοντά. Η Μολδαβία 3 και η Ανδώρα κανέναν. Το Σάββατο και τα τρία ματς του ομίλου. Στις 7 Ισλανδία-Μολδαβία. Εύκολο έργο θεωρητικά για τους Ισλανδούς. Γαλλία-Αλβανία. Αυτό θα είναι ντερμπι. Οι Αλβανοί νομίζω θα τους κοντράνε τους Γάλλους. Οι Αλβανοί. Ναι, γιατί όχι. Καλή εθνική ομάδα έχουν. Έχουν, ναι, αλλά εντάξει, οι Γάλλοι νομίζω έχουν την ποιότητα. Εντάξει, ναι, δεν το συζητώ ότι είναι το φαβορί, αλλά θα διεκδικήσουν μια έκπληξη οι Αλβανοί. Για να μείνουν και ζωντανοί στο κόλπο της πρόκρισης. Και Τουρκία-Ανδώρα. Επίσης Σάββατο 10 παρατέταρτο. Λοιπόν. Στον ένατο όμιλο, το Βέλγιο έχει 12 βαθμούς, η Ρωσία έχει 9, το Καζακστάν έχει 6 και η Σκωτία έχει 6, η Κύπρος έχει 3, το Σαν Μαρίνο δεν έχει κανένα βαθμό. Την Παρασκευή αύριο στις 7 Κύπρος-Καζακστάν. Εύκολο, εύκολη είναι για τους Κύπρους. Λες, το Καζακστάν έχει 6, η Κύπρος έχει 3. Ναι, τι θέλει την νίκη για να παραμείνει ζωντανή. Εντάξει, και πόσο σίγουρο θα την πάρει τόσο εύκολα. Εντάξει, πιο Καζακστάν. Άρχισε πάλι τα ωραία σου. Άρχισε πάλι τα ωραία του. Δεν τι, τους βλέπω τι, και τι, γιατί αντιδράς, γιατί αντιδράς. Γιατί, ποιο Καζακστάν, πότε άμαθα Καζακστάν μπάλα. Καζάκι, όχι Καζακστάν. Καζάκι, ναι. Δεν σιγά μην και Κοζάκι. Καζάκι λέγονται. Εντάξει, μπορεί. Α, μπράβο, άλλο είδες, τα νησιά Φερόε, τα νησιά Φερόε μας κέρδισαν, μου, ορίστε. Δυο φορές κιόλας μέσα έξω. Α, μπράβο. Έτσι. Ναι, τα λέμε κι αυτά. Έτσι. Αυτά να τα λέμε. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Στις 7 λοιπόν Κύπρος Καζακστάν αύριο. 10 παρατέρα το βράδυ Σαν Μαρίνο Βέλγιο. Το Βέλγιο πόσα γκολ θα βάλει στο Σαν Μαρίνο, λες? 8. Καμιά δεκάρα να μην βάλει. 8 μόνο. Εγώ θα το παίξω 7 συν. Θα δίνει ένα 20. Πόσο σίγουρο είσαι? Τι θα δίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, και Σκωτία Ρωσία το βράδυ. Αυτό είναι καλό παιχνίδι. Σκωτία έχει 6 και Ρωσία 9. Και πάμε και στο 10ο όμιλο το δικό μας, τον αφήσαμε τελευταίο. Να. Σήμερα όλα τα μάτς. Να πάμε και στο διάλειμμα. Στις 7 το Αρμενία-Ιταλία, στις 10 παρτέρα το Φιλανδία-Ελλάδα και το Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Λιχτενστάιν. Η Ιταλία έχει 12 βαθμούς με 4 στα 4 εκ των απόλυτων εικόνων και θα είναι στην επόμενη φάση εξ απρόπτου ήδη. Στην επόμενη φάση, στο κύριο 2020 θα είναι. Οι Φιλανδοί έχουν 9 με τους οποίους παίζουμε εμείς σήμερα. 6 έχει η Αρμενία που μας κέρδισε στο ΑΚΑ την προηγούμενη αγωνιστική. 4 έχουμε εμείς, 4 οι Βόσνοι, κανένα το Λιχτενστάιν, δεν παίζει νομίζω για την πρόκληση. Η Βοσνία σήμερα θα πάρει λογικά 3 εύκολους πόντους απέναντι στο Λιχτενστάιν, θα πάει στους 7 και εμείς πάμε για βαθμόνα για να πάμε στους 5 ή βαθμούς για να πάμε στους 7 μέσα στη Φιλανδία και για να πλησιάσουμε τη Φιλανδία και για να μην μας αφήσει πίσω η Βοσνία. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο κομβικό είναι το σημερινό παιχνίδι, έτσι. Επειδή λέγαμε για τις αποδόσεις, το ΠΑΠ δεν έχει καν από ό,τι βλέπω το Βέλγιο Σαν Μαρίνο Βέλγιο. Ορίστε. Θα το δω λίγο σε. Λοιπόν. Πάμε στο break και να επιστρέψουμε δεύτερο μέρος εκπομπής Ολυμπέρο Παντού εδώ στο Ολυμπέρο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Ολυμπέρο Παντού μέρος δεύτερο. Θα πάμε πάρω λάος και τις 3 πριν παραδώσουμε στην τράλη στο Γιώργο Ζαγόρα με το πέναλτι. Και ενώ είμαστε περίπου 18 λεπτάκια πριν το τζάμπολ στο παιχνίδι της Εθνικής με τη Νέα Ζηλανδία στο παγκόσμιο, τρίτη αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομιλών, της φάσης των 32. Με νίκη περνάμε και συνεχίζουμε στους 16 κόντρα σε Τσεχία και Ηνωμένες Πολιτείες για να πάμε στα νοκάουτ των 8. Με ήττα αποχαιρετάμε πρόωρα την Κίνα και το παγκόσμιο και άδοξα μάλιστα. Και γυρνάμε με μια αποτυχία για να δούμε όλα παίζουν. Είμαστε φαβοροί, έχουμε ποιότητα, είμαστε καλύτερη ομάδα. Εννοείται όλο αυτό απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Έχουμε μονάδες που μπορούν να κερδίσουν ένα παιχνίδι μόνο τους. Άμα δεν είσαι συγκεντρωμένος σε τέτοια παιχνίδια, οι παγίδες παραμονεύουν και μπορείς να παίζεις μέσα. Οι Νεοζηλανδοί θα παλέψουν και αυτοί για να κάνουν την έκπληξη. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Έχουμε τον Χρήστα Τσαλτίδη. Καλησπέρα, Χρήστα. Καλησπέρα, Χρήστα. Τι γίνεται? Καλά, εσύ?
Πώς είσαι? Καλά είμαι. Τι λέτε εκεί, για πάρουμε προπονητή. Για πάρουμε. Ποιον θα πάρετε προπονητή? Ναι. Δεν είπαμε κάτι. Δεν είπαμε προς το παρόν. Σήμερα είναι η μέρα εθνικών ομάδων. Τι εθνικών ομάδων, ρε φίλε, άνοιξε λίγο λαμπαουτάρης. Διαφωνείς? Άμα δεν ανοίξαμε ο λαμπαουτάρης. Άμα δεν ανοίξω ο λαμπαουτάρης, πώς θα διαβάσει το όνομα του προπονητή? Έχουμε προπονητή. Δεν έχουμε ακόμα. Πούντος. Φιλοδοξούμε. Πούντος. Για πάτα. Αποφασίζουν για προπονητή Καρυπίδης Χαριστέας. Ναι. Όχι αυτό. Ποιο? Δεν ανέβει και το άλλο ακόμα, τώρα δεν ανέβει. Τότε τι. Μα γι' αυτό το έκανα, για να πατήσετε F5. Λοιπόν, σε λίγη ώρα, στα επόμενα 1-2 λεπτά δηλαδή, ναι, θα ανέβει στο λαμπαουτάρι στο όνομα του επικρατέστερου για να λάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Εσύ όμως θα μας το πεις τώρα στον αέρα, πριν ανέβει. Ακριβώς. Όχι, γιατί ρε φίλε, να έχει το λαμπαουτάρι το αποκλειστικό, δεν θα το έχει στο λίμπερο. Εντάξει. Θα το πούμε. Λοιπόν, όταν λέμε το επικρατέστερου, πόσο κοντά είναι? Είναι κοντά. Θα σου πω ότι θα δώσω το δεύτερο, τον δεύτερο επικρατέστερο. Κάνε μας αέρα, να το μαντέψουμε. Ώστε όσο μιλάω για τον δεύτερο επικρατέστερο να εμφανιστεί και ο πρώτος. Ωραία. Λοιπόν, ο δεύτερος επικρατέστερος έχει ακουστεί και έχει γραφτεί από χθες και είναι ο Γκούτι. Υπάρχει, έχει προταθεί στον Άρη, είναι σε αυτό το πλαίσιο των, των προπονητών, πανηγυρίζω στο Λαμάς αυτή τη στιγμή, είναι σε αυτό το πλαίσιο των, των προπονητών που κοιτάει ο Άρης. Και έχει υπάρξει και επαφή ήδη με τον Γκούτι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ως ποδοσφαιριστής. Ως προπονητής νομίζω ότι αν μη τι άλλο τη χάνει τον σεβασμό λόγω του ονόματός του και της παρουσίας του τελευταίου μήνου στην Μπεσίκτας. Νομίζω τώρα μέχρι πρώτη στην Μπεσίκτας δεν ήταν. Πρόσφατα δεν παρατήθηκε από την Μπεσίκτας και έφυγε. Ναι, νομίζω πως ναι. Αυτός είναι η μία περίπτωση που εξετάζεται από τις 3-4 που έχουν προκριθεί και αναφέρεται το ρεπορτάζ που διαβάσατε λίγο πριν. Είναι δηλαδή σε αυτή την τριάδα τετράδα προπονητών που τον κοιτάει λίγο πιο επισταμένα ο Άρης. Αλλά ο Διακαής Πόθος είναι ένας άλλος Ισπανός, δεν είναι Ολλανδός όπως κάποιοι προσπάθησαν να προλάβουν, επειδή ακριβώς ο Άγγελος Χαριστέας είχε την παρουσία του την κυριότερη στην Ολλανδία και στη Γερμανία παικτικά. Είναι λοιπόν ένας Ισπανός ο οποίος επίσης έχει κάνει πολύ μεγάλη καριέρα με την Ρεάλ Μαδρίτης. Ισπανός και λίγη... καριέρα με την Ρεάλ ως παίκτης, έτσι. Μπορεί και κάτι ακόμα. Λοιπόν, να έχει περάσει κάποια στιγμή. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ κατάλαβα. Κάποια στιγμή δεν το έχω τσεκάρει αυτή τη στιγμή, γιατί και να δώσουμε την είδηση πρώτα. Ναι, πρώτα που είναι, δηλαδή, ως ξέρεις, ως ρε παιδί μου για 2-3 μάτς, κάτι τέτοιο. Απλά δεν το έχω τσεκάρει. Και σίγουρα είναι και εθνική Ισπανία και τα λοιπά, η επιλογή αυτή που λέμε. Ναι. Η δεύτερη, που ακόμα το F5 δεν έχει ανέβει. Όχι. Τίποτα. Να το κάνω αποκλειστικό του Λίμπερο. Και δεν το κάνεις. Όχι, άμα το κάνω αποκλειστικό του Λίμπερο, μετά θα το γράψουν φίλες σε ένα άλλο site και θα πούνε αποκάλυψη. Πρώτο site εμείς. Ναι, λες. Όχι, όχι. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, θα περιμένουμε τα παιδιά να το ανεβάσουν. Θα τους αφήσω με αγωνία. Ωραία. Θα τους αφήσω με αγωνία. Ωραία. Να πατήσω εφέρετε και να το πείτε εσείς, να μην το πω εγώ. Άρα, πάντως πρόκειται. Ο δεύτερος είναι ο Γκούτι, ο δεύτερος επικρατέστερος. Ωραία. Ναι, 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 αλλά αυτός που είναι πιο κοντά. Θα τον δούμε σε λίγο στο λαμπαουτάρις. Θα δείτε, ναι, τα τέσσερα γράμματα του ονόματός του, θα δείτε το λαμπαουτάρι σε λίγο. Τέσσερα γράμματα. Φίλε, πρέπει λίγο να ζήσει και το site, λίγο το βέβαια. Ρεάλ Μαδρίτης, τέσσερα γράμματα. F5 ναι. Στο λαμπαουτάρι. Θα πέσουν παιδιά, τα τσιμέντα, πείτε. Εγώ έχω καταλάβει ήδη. Θα πέσουν τα τσιμέντα. Τι? Θα πέσουν τα τσιμέντα. Λες. Να πέσουν λες. Θα πέσουνε. Άντε να δω ρε φίλε. Έξι. Για να δούμε. Περιμένουμε. Λοιπόν, εντός ολίγου θα υπάρχει και το όνομα. Δεν τον έχει πάρει ο Άρης. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Ναι. Είναι ο Διακαής Πόθος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ξεχωρίσει σχέση με τους υπόλοιπους. Εντάξει, και μόνο το όνομα θα δηλωθεί ότι υπάρχει σεβασμός τεράστιος. Από εκεί και έπειτα θα ψάχνουμε, γιατί ψάχνουμε να έχουμε και μια ολοκληρωμένη παρουσίαση με τα παιδιά. Το ποιος θα είναι ο πρώτος υποψήφιος στόχος, έτσι, γιατί αυτό είναι ο πρώτος υποψήφιος στόχος. Δεν θα πας εκεί και να σου πει, όχι, εγώ θέλω 2 εκατομμύρια. Πάντως, άρα, και οικονομικά προφανώς, είναι στο πλαίσιο. Έχουν γίνει και επαφές προφανώς, έτσι, δεν είναι έχουν γίνει, ναι, και θα γίνει, ναι, ναι. Και θα γίνει, ναι, πάντα όμως η διαζώση είναι αυτή που καθορίζει, ναι, το ναι ή το όχι, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Πάντα το διαζώσεις είναι αυτό το οποίο δρομολογεί την ουσιαστική εξέλιξη. Είναι ένας στόχος ο οποίος, αν ο Άρης τον πετύχει, αν ο Άρης τον καταφέρει, σίγουρα οι εντυπώσεις
θα έχουν κερδιθεί. Τώρα από εκεί πέρα πολλές φορές οι εντυπώσεις δεν συνοδεύονται από την ουσία. Εγώ θα τον κρίνω προπονητικά με βάση αυτό που θα παρουσιάσει τον Άρη, όχι με το πώς έπαιζε στη Ρεάλ. Αν ήταν να ασχοληθούμε αγωνιστικά, και ο Γκούτι και ο δεύτερος που λέω, είναι εξαιρετικές περιπτώσεις. Ναι. Προπονητικά είναι το ζήτημα και το θέμα και εντός ολίγου θα τους βάλαμε λίγο. Εμπειρία έχει ο ναι. συγκεκριμένος... Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω δεν θυμάμαι αν είναι και κάποια παιχνίδια εκεί. Δεν το θυμάμαι. Μάλιστα. Έχω την αίσθηση ότι ήταν σε κάποια και παιχνίδια. Τώρα, αλλά επειδή δεν είμαι ο καλύτερος σε αυτά τα θέματα. Ωραία. Με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αποφεύγω να εκτεθώ. Ωραία. Αν θες να σου πω για τον Άρη το 1983, θα σου πω. Αλλά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία ξέρουν πολύ καλύτερα από εμένα. Τέσσερα γράμματα, είπες Ισπανός, πάει το μυαλό μας κάπου, αλλά αυτός τώρα έχει δουλειά αλλού από ό,τι ξέρουμε. Ξέρεις και αναπολύθηκε και χάσαμε κάτι. Ποιος δεν φίλε. Μου ψιθύρισε ένας αυτή πριν ο Χρυσός. Αυτό να λες. Από τι ξεκινάει. Από Ρο. Όχι, δεν αυτός. Γιατί αυτός είναι στη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ. Γι' αυτό είπα ότι. Με τα τέσσερα γράμματα μπορώ. Για πες το να. Ο Ραούλ, αφού λες δεν είναι αυτός. Τέσσερα γράμματα έχει ο Ραούλ, ρε παιδιά. Α, καλά λες. Τέσσερα έχει, ρε. Όπως το γράφουμε στα ισπανικά τον Ραούλ. Στα ελληνικά, ρε φίλε. Στα ελληνικά. Α, στα ισπανικά, ρε. Συγχρήσα το όπως τέσσερα έχει. Εντάξει. Στα ελληνικά, είπα. Στα ελληνικά. Αυτό τον φέρω center forward τώρα. Αντί του Γιουνές, ο Ραούλ. Δεν έχει 15 γκολ ποιοτικά. Ω, άνετα. Στο ελληνικό μετάλλημα. Για πλάκα. Και παραπάνω. Θα μπορούσατε να πάτε και στην επιλογή του προπονητή αυτού της Κώστα Ρίγα που είπε σήμερα ότι παρετούμε επειδή βαρέθηκα. Ναι, εντάξει. Πού πάνε, Γκουστάβο Ματώσας. Μάλιστα. Ναι. Αλλά ανησυχώ που το F5 δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα. Είδες καλά έκανα και δεν το αυτό. Και δεν το είπα. Ακόμα τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Επίτηδες το κάνετε. Μόλις βγει, πείτε το. Ωραία, εντάξει, έγινε. Θα αφήνω σε αγωνία. Σε ευχαριστούμε. Έγινε. Να είστε καλά. Λοιπόν, μας αφήνει σε αγωνία ο Κωνσταντίδης. Περιμένουμε. Δεν δίνουμε μικρόφωνο στον Γιώργο του Ζαγόρα μέχρι να βγει μέχρι να σκάσει το θέμα. Με το F5 παντημένο στο All About το Άρης περιμένουμε. Έτσι. Να δούμε ποιος είναι ο επικρατέστερος για τον πάγκο του Άρη. Δεν έχει κλείσει όπως τόνισε ο Χρύσανθος. Δεν είναι τελειωμένη συμφωνία, αλλά έχουν γίνει κάποιες επαφές. Είναι ο νούμερο ένα στόχος του Άρη. Και μέχρι να τον έχουμε, επειδή μας μένουν 10 λεπτάκια. Ναι. Πες εσύ, πες. Ψάχνω, έρχομαι εδώ. Εγώ τώρα ψάχνω και στα ισπανικά μία, γιατί μας είπε Ισπανός, Ρεάλ, αυτά, αλλά δεν βλέπω να έχουν κάτι προς το παρόν. Λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει κάτι. Περιμένουμε σε όλα μπαουτάρι να μάθουμε. Το έχουν αποκλειστικό τα παιδιά. Ναι, αποκλειστικά το έχουν τα παιδιά, οπότε μόνο εκεί θα το διαβάσουμε. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε ποιος είναι ο επικρατέστερος για τον πάγκο του Άρη, για την τεχνική ηγεσία των κίτρινο-μαυρών. Ελλάδα και Νέα Ζηλανδία ετοιμάζονται να μπουν στο παρκέ. Το τζάμπολ θα γίνει σε λιγότερο από 10 λεπτάκια στην Νατζίνγκ της Κίνας. Πάμε εμείς λίγο τώρα συγγνώμη, να δούμε την πιθανή ενδεκάδα της εθνικής ομάδας για απόψη. Την πρώτη του Τζόνι Φαν Τσίμπ στον πάγκο, στον ντεμπούτ του Ολλανδού Ομοσπονδιακού Τεχνικού, ο οποίος αναμένεται να παρατάξει, εκτός απρόοπτου πάντα, τον Μπάρκα στην εστία, από Παπασταθόπουλο Μανολά στο κέντρο της άμυνας, ο Τωροσίδης στο δεξιά άκρο της άμυνας, αριστερός μπακ ο Σταφυλίδης. Στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Μπουχαλάκης με τον Κουρμπέλη ως αμυντική μέση. Τριάδα μπροστά τους σε αυτό το 4-2-3-1 που θα επιλέξει ο Φαντσίπ. Ο Μασούρας με τον Κολοβό στα άκρα. Ως δεκάρι, ως επιτελικός μέσος θα είναι ο Βρουσάη, παρακαλώ. Αυτό είναι η έκπληξη νομίζω για την δεκάδα. Και στην κορυφή, αυτό νομίζω είναι λίγο πολύ αναμενόμενο, ο Ευθύμης Κουλουρής που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά στο Σαμπιονά, στο γαλλικό πρωτάθλημα και θα το εξαργυρώσει όπως φαίνεται με παρουσία στη βασική ενδεκάδα της εθνικής ομάδας. Ο Ζέκα και ο Σάμαρης αναμένεται να μείνουν εκτός σχήματος και αυτό είναι έκπληξη. Είπαμε Μπουχαλάκης, Κουρμπέλης στη μεσαία γραμμή, αμυντική μέση. Κολοβός, Μασούρας, Βρουσάη, τριάδα μπροστά τους. Κολοβός, Μασούρας στα άκρα και ο Βρουσάη ως επιτελικός μέσος πίσω από τον Κουλούρη. Ο Σάμαρης δεν θα παίξει Αναστασία. Κρίμα. Κρίμα για το γυναικείο κοινό, Ωραίο παιδί ο Σάμαρης, ψηλό, Δεν θα το μάτσει Αναστασία. Κούκλος λέει. Ούτε ο Καρνέζης θα παίξει. Έχει πέρασει ο Σάμαρης, αλλά δεν θα είναι μάλλον σήμερα στην δεκάδα. Να και ο φίλος του Άρη, στην τηλεόραση, τον είδαμε που είναι στο παγκόσμιο. Τον είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Με σημαία του Άρη, πάνω στην ελληνική σημαία. Ρε φίλε, εγώ τώρα γιατί έχω κολλήσει. Είναι το πάνω στα μάτια εθνική στο μπάσκετ. Ισπανός, τέσσερα γράμματα. Τέσσερα γράμματα από ρόλο και ένα στυλιά. FM κενό, το όνομα και αποστολή στο 4526. Τώρα... FM κενό, ποιο πιστεύετε ότι είναι Ισπανός, έχει περάσει από τη Ρεάλ. Έχω κολλήσει κι εγώ. Αποστολή FM κενό και αποστολή στο 54526.
Μας έβαλε σε σκέψη ο Χρήστος Τσαλτίδης. Θα έχουμε το θέμα σε λίγα λεπτάκια στο All About Ayres, το αποκλειστικό. Ναι. Δεν βρήκες κάτι στα ισπανικά μέσα. Τι να πούμε. Μάλιστα. Ναι. Οκ. Okay. Για να το δούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν... Για μπες. Δεν το... Αυτός ή όχι. Αυτός ο κύριος είναι, από ό,τι είδα, κιθαρίστας. Ναι. Ναι, κιθαρίστας είναι. Θα τον βρούμε. Πού θα μας πάει, ρε παιδιά, θα τον βρούμε. Θέλω να πω ότι άργησε να ανεβαίνει, έχω καταλάβει. Εντάξει. Το αργήσανε λίγο μάλλον. Λογικά θα έχουν κάποιο... Εκεί πέρα τα παιδιά τρέχουν για να το βάλουν όλο... Το ρεπορτάζ τρέχει. Τρέχει το ρεπορτάζ, ναι. Δώσε λίγο μουσική, Αναστασία, μέχρι να δούμε τι παίζει. Λοιπόν, γιατί μας είπε απορώ ο Χρυσάνθος? Δεν είπε. Μάλλον έχει ρόλο. Δεν είπε απορώ. Α, και εγώ ψάχνω απορώ να αρχίσει. Δεν είπε απορώ. Το Φερνάντο Ιέρο είναι λοιπόν το όνομα το οποίο αποκαλύπτει το All About Ayres αποκλειστικά ως τον επικρατέστερο τεχνικό για τον πάγκο του Άρη. Φερνάντο Ιέρο λοιπόν, θρύλος Real Madrid, έτσι δεν το συζητάμε. Και είναι ο πρώτος υποψήφιος στόχος για τη θέση του προπονητή στον Άρη. Σίγουρα πρόκειται για ένα τεράστιο όνομα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα πέσουν τα τσιμέντα, καλά το είπα. Εντάξει. Προπονητικά βέβαια δεν ξέρουμε αν θα φτάσει στο επίπεδο που ήταν αγωνιστικά, παικτικά, σαν ποδοσφαιριστής. Αλλά όπως και να έχει, πρόκειται για ένα όνομα που θα εμπνέει σεβασμό και στα αποδητήρια του Άρη αμέσως και μόνο την προσωπικότητά του και την καριέρα του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έτσι τώρα φαντάζομαι να μπει ο Ιέρο στα αποδητήρια του Άρη στο κλάδο Κελίδη. Και στους αντίπαλους προπονητές. Γενικότερα είναι μια παίρνει... παρουσία κόσμια για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εάν και εφόσον καταλήξουν και τα βρουν και όλα σε δύο πλευρές. Και αν πάρουμε το απεσιόδοξο σενάριο, ότι δεν τα βρουν και καταλήξουν στη δεύτερη επιλογή του Γκούτι, και ο Γκούτι είναι μια παγκόσμια μορφή στο ευρωπαϊκό στερέωμα, στο ποδοσφαιρικό ευρωπαϊκό στερέωμα. Εντάξει, και αυτός θα εμπνέει σεβασμό, θα εμπνέει. Θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές. Ναι, αλλά είπαμε, η αποκάλυψη του All About Ayres είναι ότι ο Φερνάντο Ιέρο, ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, είναι ο νούμερο ένα στόχος του Άρη και πρέπει να γίνουν τελικές συζητήσεις. 43 ετών. Ναι, για να δούμε το πώς θα γίνει. Λίγο να δούμε πού ήταν. Όχι, 43 είναι ο Γκούτι. Ο Ιέρο πόσο είναι? Το γράφω το παιδί. Ένα... 43 είναι και αυτό. Όχι. Όχι. Πού το είδες? Λοιπόν, όχι, ναι, δώσε ναι. Λίγο να σιγά να βρούμε ένα σύντομο έτσι. Γιατί γίνεται χαμό. Να δώσουμε περισσότερα. Λοιπόν, Φερνάντο Ιέρο, 51 ετών σήμερα. Center back. Από τους καλύτερους όλων των εποχών. Έτσι. Με καριέρα φυσικά στη Real Madrid από το 2. Από το 1989 ως το 2003. 440. 439 συμμετοχές. Το κατάργησε τέλος καριέρας το 2004. Πέρασε και από την Bolton και αποσύρθηκε το 2005. Έτσι. Φερνάντο Ιέρο, 497 συμμετοχές στη La Liga. Και συνολικά 439 με τους Rojiblancos. 68 συμμετοχές στο Champions League, 28 στην Premier League, 28 στο Copa del Rey, άλλες 20 στο UEFA. Γίτσεσαι εσύ, Χριστό. Ευχαριστώ. Σε θυμήθηκε ο Φερνάντο Ιέρο? Ο Φερνάντο Σάντο ίσως. Ναι. Ο ένας βήχε, ο άλλος φτερνίζεται. Τι γίνεται σε αυτό το δίδυμο, ε? Πέρασε από την Εθνική Ανδρών της Ισπανίας, από ό,τι βλέπω. Όχι απλά πέρασε. Σαν... Σαν coach. Ναι. Σαν coach. Ναι. Δώσε μας λίγο... Έχεις μπροστά σου περισσότερα στοιχεία? Όχι, το ψάχνω, αλλά εντάξει. Έχει πάρει στην καριέρα του 3 φορές το Champions League με την Real. 5 φορές το Ισπανικό Πρωτάθλημα, την Ισπανική La Liga, μία το Super Cup, όχι το Κύπελο Ισπανίας μία φορά, 4 φορές το Super Cup της Ισπανίας και άλλες 2 φορές το διοικητικό Κύπελο. Ήταν και αρχηγός στη Real. 439 συμμετοχές. Ναι. 439 συμμετοχές. Και σίγουρα, εντάξει, νομίζω από το όνομα και μόνο οι περισσότεροι καταλαβαίνουν, έτσι, περί τίνος πρόκειται. Μιλάμε για μια σπουδαία προσωπικότητα, έναν τεράστιο ποδοσφαιριστή. Πρέπει να ψάξουμε λίγο να βρούμε προπονητικά τι έχει καταφέρει. Αυτό βλέπω. Ήτανε στην Βαλιαδολίδ,
Αν το βλέπω σωστά. Πρέπει αυτό να είναι. Δώσε λίγο, Αναστασία. Τρεις οι ομάδες που έχει προπονήσει. Δύο σε συλλογικό επίπεδο. Μία σαν head coach. Βοηθός προπονητής στη Real Madrid της τη σεζόν 14-15. Head coach, επικεφαλής δηλαδή προπονητής, πρώτος προπονητής στη Real Oviedo τη σεζόν 16-17. Και 43 παιχνίδια. Και σε head coach. Σε 4 μάτς υπηρεσιακός ήταν επίσης στη Real τον ναι. Ιούνιο του 18. Και head coach της εθνικής ομάδας ανδρών της Ισπανίας. Και αθλητικός διευθυντής. Έχει περάσει από την Under 20 της Ισπανίας το 2011 ναι. Και από την πρώτη ομάδα της Ισπανίας αθλητικός διευθυντής το 2011 και το 2012 ήταν αθλητικός διευθυντής στην Μάλαγα. Μάλιστα. Όχι πολύ πλούσιο βιογραφικό. Σαν προπονητής. Ναι, δεν τρελαίνεσαι. Αλλά και μόνο που έχει καθίσει στον πάγκο της Ρεάλ, η εμπειρία αυτή νομίζω... Μόνο που έπαιξε από το... που έχει 440 συμμετοχές με τον Γκαλάκτικος, εντάξει, νομίζω ότι είναι... μιλάει από μόνο για αν μιλήσουμε για εμπειρία, για σεβασμό, για πολλά πράγματα. Τζάμπολ στο παιχνίδι της Εθνικής. Πρώτη κατοχή για την Ελλάδα. Όπως είπαμε, Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία, απευθείας από την Ερτ Σπορτς. Θα βάλουμε το πρώτο καλάθι εμείς, για να δούμε. Παπα-Νικολάου, αστοχή, παίρνει όχι. Το rebound και παίρνει δύο βολές. Λοιπόν, ξεκίνησε και το μάτς λοιπόν της Εθνικής. Είπαμε νωρίτερα και την 11η της Εθνικής Ποδοσφαίρου για το μάτς που θα ξεκινήσει 10 παρατέταρτο στο Τάμπερε της Φιλανδίας. Έτσι, με εκπλήξη ήταν αυτή. Ναι. Διαβάζουμε και για πρόταση του Μαρινάκη για να πάρει την Fortnite Nova. Έτσι, πλέον εντάξει, αυτή η φημολογία που υπήρχε επισημοποιείται από ό,τι βλέπουμε. Να. Και όπως φαίνεται είναι πραγματική η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για να αποκτήσει τα δικαιώματα. Η Alter Ego, η εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη, θέλει να αποκτήσει τα δικαιώματα της Fortnite και της Nova. Βάζει την πρώτη βουλή ο Παπα-Νικολάου. Και αυτή σίγουρα θα είναι μια κίνηση που θα αλλάξει πολλά στο τηλεοπτικό τοπίο, έτσι. Και με τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος και όχι μόνο. Αναμφίβολα. Λοιπόν... Αλλάζει, ναι, αλλάζει τις ισορροπίες. Και με το PAOK TV να μονιμοποιείται όπως ξέρουμε από χθες. Έτσι, ναι. Όλο το σκηνικό. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις για το PAOK TV. Να πούμε ότι να υπενθυμίσουμε βασικά ότι αύριο ο Άρης δίνει φιλικό στο γήπεδο του Μακεδονικού με τον Ολυμπιακό Βόλου σε ένα παιχνίδι που έχει προπονητικό χαρακτήρα και ο Σάββας Παντελίδης θα έχει την ευκαιρία να κάνει, να δοκιμάσει πράγματα, να κάνει αλλαγές σε πρόσωπα, σχηματισμούς κτλ. Έχουμε την επιστροφή του Άλεξ Μενέντεθ στο ρόστερ των Κιτρινόμαυρο, καθώς δεν λύθηκε το συμβόλαιό του και υπάρχει κανονικά μετέχει κανονικά στις προπονήσεις. 2-2, 9 και 14 πέντε τέλος πρώτης περιόδου, το πρώτο λεπτό στον αγώνα της Εθνικής με τη Νέα Ζηλανδία. Είπαμε θέλει προσοχή το μάτς, το οποίο έχει ξεκινήσει, για να μην έχουμε απρόπτα. Λοιπόν, έτσι. Κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος για σήμερα. Εδώ ο Χρήστος Γιωβάνος Γιωργός Παναγιώτης στα μικρόφωνα από τις 2 και τις 3. Παραδίδουμε σκητάλη στο πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μαζί θα πούμε και πάλι αύριο στις 2 με όλα όσα θα έχουν συμβεί τη σημερινή ημέρα με την εθνική στο μπάσκετ και την εθνική στο ποδόσφαιρο. Και τις εξελίξεις στο μέτωπο. Ελπίσουμε να εννοείται φυσικά ότι νεότερο υπάρξει. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Από εμάς, καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.